4 νέα πρόσωπα ανέδειξε η Κάλπη για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Ένωση Ηρακλείου. Οι εκλογές στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών διαμόρφωσαν σήμερα την 9-μελή ομάδα που θα συσταθεί τις επόμενες ημέρες σε διοικητικό όργανο. Πρώτος σε σταυρούς εξελέγει ο απερχόμενος και εκ νέου υποψήφιος για πρόεδρος Ανδρέας Στρατάκης με 72 σταυρούς, Γιάννης Πυριανάκης με 61, Μύρονας Χιλιτζάκης με 59, Μιχάλης Καμπιτάκης 54, Σταύρος Γαβαλάς 50, Νίκος Μπορμπουδάκης 45, Γιώργος Σταμιολάκης 45, Αναστάσιος Βρέντζος 43 και ένατος ο Γιώργος Γωνιανάκης με 38 σταυρούς μετά από κλήρωση αφού ισοψήφισε με 3 ακόμη υποψήφιους. Ήταν ένα ντέρμπι γιατί είχαμε 4 ισοψηφίες και αναγκάστηκε ο δικαστικός λειτουργός να κάνει κλήρωση γιατί είχαμε 4 υποψήφιους που είχαν ακριβώς τους ίδιους ψήφους. Τελικά μετά από την κλήρωση αναδείχθηκε και ο ένατος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κλείσει και περιμένουμε τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου, τον κύριο Στρατάκη, τις επόμενες μέρες, εφόσον έχει βγει ο πρώτος σε ψήφους, να συγκαλέσει σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να δοθούν οι υποψηφιότητες για προέδρους, αντιπροέδρους και ούτω καθεξής. Η διαδικασία της ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε στις 4 που έκλεισε η κάλπη και τα αποτελέσματα ήταν ήδη ανακοινώσιμα 2 ώρες μετά την έναρξη της καταμέτρησης. Η οργάνωση δεν πρέπει να γυρίσει ούτε πόντο πίσω. Θα πρέπει η αυριανή διοίκηση να δώσει την διοίκηση το 2024 στην επόμενη και ούτω καθεξής για να μπορέσει η οργάνωση να υπάρχει προς όφελος πάντα και μόνο της αγροτών και της αγροτικής παραγωγής του νόμου μας. Εκπρόσωπο στην Ελεουργική αναδείχθηκε ο κύριος Στάθης Φραγιαδάκης, ενώ στην ΚΕΟΣΟΕ ο Πρίαμος Ιερονιμάκης. Η προηγούμενη διοίκηση της Ένωσης Ηρακλείου είχε εντάξει την οργάνωση σε ένα άρθρο του πτωχευτικού κώδικα στο 106β. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανάσα για την οργάνωση αυτό. Η οργάνωση βλέπει φως στο τούνελ. Είναι μια δύσκολη μέρα για τη νέα διοίκηση από τη Δευτέρα το πρωί και μετά. Ευελπιστούμε ότι με το ίδιο ζήλος που η προηγούμενη διοίκηση έδειξε και με την ίδια ευαισθησία να δείξει και η νέα διοίκηση. Στη νέα διοίκηση μπήκανε 4 νέοι άνθρωποι, παραγωγικοί άνθρωποι, που αυτοί οι άνθρωποι θεωρώ ότι μπήκανε με όρεξη για δουλειά και θα οδηγήσουν σε ένα πιο λαμπρό μέλος στην οργάνωση. Ο απερχόμενος πρόεδρος και πρώτος σε ψήφους, Ανδρέας Στρατάκης, που είχε καλέσει τα μέλη να στηρίξουν την παλιά διοίκηση, σύμφωνα με το καταστατικό, θα συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες Διοικητικό Συμβούλιο και τα 9 μέλη θα ψηφίσουν για τη θέση του Προέδρου. Υπήρχαν ανακατατάξεις, τελικά αποδείχθηκε ότι υπήρχαν 2 στρατόπεδα. Ευελπιστούμε αυτά τα 2 στρατόπεδα να τα δούμε τις επόμενες μέρες, τελικά να πέσουν οι μάσχες, να δούμε ποιοι ήταν με ποιους. Έχει αποτυπωθεί στην κάλπη ποιοι στηρίξανε, ποιους στηρίξανε. Επομένως, θα φανεί τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Η υποψηφιότητα Στρατάκη θεωρούνταν βέβαια, καθώς ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει ότι επιθυμεί να παραμείνει στο τιμόνι της Ένωσης, πλην όμως οι νέοι συσχετισμοί και τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον φέρουν εκ νέου να σκέφτεται αν θα θέσει τελικά υποψηφιότητα. Ο στόχος της νέας διοίκησης που θα εκλεγεί από νέα πρόσωπα, παντρεύοντας το νέο με την εμπειρία, είναι να βάλουμε μπροστά την οργάνωση, να προχωρήσουμε, να αναδείξουμε τα προϊόντα πάνω απ' όλα και όλοι μαζί με τους αγρότες, με τους υπαλλήλους μας, να κάνουμε μια νέα αρχή. Οι επόμενες μέρες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την Ένωση Ηρακλείου και την εκλογή νέας διοίκησης, με παλαιότερα και νεότερα μέλη ωστόσο να εκφράζουν την ανάγκη η μεγαλύτερη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας να προχωρήσει ενωμένη προς όφελος των παραγωγών.